Σε Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η υπόθεση της επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχανίας με πλήστα σενάρια να κυκλοφορούν και τους εμπλεκόμενους φορείς να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό και όπως είδατε ο τουρισμός παρασύρει και πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτόν. Γι' αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που με παραξενεύει όμως είναι ότι μέχρι τώρα ακούμε μόνο σενάρια και δεν έχει καταλήξει κανείς πουθενά. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, επιχειρηματίες και εργαζόμενους περιμένουν εξαντλητικοί κανόνες καθαρισμού και υγιεινής με τα σχετικά πρωτόκολλα να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο τι λέει η ελληνική κυβέρνηση και το τι θα φτιάξει η ελληνική κυβέρνηση και το τι πρέπει να εφαρμόσει, αλλά δεν δίνουμε σημασία καθόλου στο τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι. Αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές στην Ευρωπαίοι. Το πρόβλημα το μεγάλο λοιπόν είναι ότι δεν έχει πάρθει ακόμα απόφαση από τους Ευρωπαίους. Και όχι το τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια για την επανεκκίνηση του τουρισμού θέλει κάθε τουριστική περιοχή της χώρας να μετατρέψει ένα κατάλημά της σε ξενοδοχείο καραντίνας. Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα θα πρέπει να είναι συμβεβλημένα με γιατρό, ενώ ειδική εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει στο προσωπικό για τους ειδικούς κανόνες υγιεινής. Για να φτιάξουμε αυτά τα οποία λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε στα ξενοδοχεία, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μέρες φεύγουν και η μία έκτου πλησιάζει. Πώς θα ανοίξουμε δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ανοίξουμε έτσι? Για τις υπηρεσίες εστίασης, τα σενάρια θέλουν την κατάργηση των μπουφέδων στα ξενοδοχεία και την αντικατάστασή τους με σερβιριζόμενα γεύματα. Θέλουν επίσης λιγότερα και με αποστάσεις τραπέζια, διεύρυνση του ωραρίου των εστιατορίων, καθώς και εκπεριτροπής προσέλευση των επισκεπτών. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τους λουόμενους, τόσο στις πισίνες όσο και στις παραλίες. Εγώ σας λέω ότι το δέχομαι, θα τα φτιάξουμε. Θα αναγκαστούμε να τα φτιάξουμε γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισμός, πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία και θα αναγκαστούμε να τα φτιάξουμε. Πόσο διάστημα θα χρειαστεί όμως για να είμαστε έτοιμοι? Γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Αγωνία επικρατεί και για το τι θα συμβεί με τις μετακινήσεις. Εν αναμονή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αθήνα φαίνεται να ζητά κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων για τις αερομεταφορές. Η Γερμανία με τη Γαλλία είπαν ότι θα ανταλλάσσουν πελάτες. Και αν ο πελάτης από τη Γερμανία πάει στη Γαλλία και από τη Γαλλία στη Γερμανία, δεν θα έχει πρόβλημα στις διακοπές του. Όταν γυρίσει, δεν θα μπει σε καραντίνα. Αν όμως πάει εκτός των δύο αυτών χωρών, θα έχει πρόβλημα γιατί θα γυρίσει. Θα πρέπει να μπει σε καραντίνα 14 ημέρες. Αυτό δυσκολεύει το να έρθει πελάτης εδώ. Για ποιους πελάτες λοιπόν μιλάμε? Όταν οι Γερμανοί φωνάζουν και λένε, και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και όλοι, οι Ευρωπαίοι φωνάζουν και λένε στον πολίτη τους, θα πάτε διακοπές στην πατρίδα σας και θα κάνετε ιστορικό τουρισμό. Το ίδιο δηλαδή που ακριβώς λέει και η ελληνική κυβέρνηση.